Μια γέφυρα βλέπουμε κόπηκε στα δύο εκεί σε εσάς. Καταρχήν, δυστυχώς για μας, για μια ακόμη φορά, ο τόπος μας απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης για άσχημο λόγο, με άσχημα αφορμή. Η κακοκαιρία, η μία μετά την άλλη, χτυπάει τη Βόρεια Εύβοια. Βέβαια, αυτό μας κάνει να είμαστε συνηθισμένοι και εξοικειωμένοι, θα έλεγα, με όλο αυτό, αλλά όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί πολλές δυσκολίες. Αυτή η γέφυρα είναι σε επαρχιακό δρόμο, ενώνει χωριά και δήμαρχη. Είναι ο εθνικός δρόμος που ενώνει την Ιστρία, τη Βόρεια Εύβοια δηλαδή, με τη Χαλκίδα. Είναι ο κεντρικός δρόμος. Και τώρα δεν υπάρχει σύνδεση. Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι με τους οποίους μπορούν να μετακινηθούν οι πολίτες προς το κέντρο του νομού και, από την χερσαία πρόσβαση προς την πρωτεύουσα, προς την Αθήνα. Αλλά υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας και της επικοινωνίας με ένα μέρος του Δήμου Ιστίας Διψού με την πρωτεύουσα την Ιστία. Δηλαδή τα χωριά μας που βλέπουν στο Αιγαίο, τα Βασιλικά, τα Ελληνικά, το Αγριοβότανο, η Τσαπουριά, τέσσερα χωριά δεν έχουν πρόσβαση προς την Ιστία μέσω της Εθνικής Οδού. Και τώρα ποιος είναι ο προγραμματισμός, τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής, τι περιμένουμε? Άμεσα γίνανε παρεμβάσεις από το Δήμο και την Περιφερειακή Αρχή. Βρέθηκε κοντά μας ότι η Περιφερειάρχη ο κ. Κελαϊδίτης. Σχεδιάσαμε και βάλαμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο δημιουργίας μιας οδού bypass, θα μπορούσα να πω, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει για μικρό χρονικό διάστημα την κυκλοφορία. Mm-hmm. Είναι ένας αγροτοδεσικός δρόμος, ο οποίος παρακάμπτει το ποτάμι και τη γέφυρα την οποία κατέρευσε, που σου οδηγεί σε μια άλλη γέφυρα που περνάει μέσα από το χωριό, βρίσκεται μέσα στο χωριό. Είναι ένας αγροτικός δρόμος μήκους 1,5 χιλιόμετρο. Η αποκατάστασή του έχει ξεκινήσει. Βέβαια, θα υπάρξει δυσκολία στην μετακίνηση των βαρέων οχημάτων και των μαθητών που μετακινούνται με λεωφορεία. Τώρα κανονικά πρέπει να έρθει. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, κανονικά πρέπει να έρθει και το μηχανικό να βοηθήσει από το στρατό. Αυτό είναι μία από τις λύσεις που έχουμε βάλει στο τραπέζι. Είναι η κατασκευή μιας γέφυρας μεταλλικής, η οποία θα μπορέσει να εξυπηρετήσει την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων και των λεωφορείων. Παιδιά, πώς θα πηγαίνουν μέχρι να κατασκευαστεί η καινούργια γέφυρα. Γιατί αν κατασκευαστεί η γέφυρα, τώρα θέλει εγκρίσεις, παραεγκρίσεις, θέλει πολλά πράγματα. Εντάξει, έχει γίνει, ο Δήμος μας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τα περσινά φαινόμενα του Ζορπά. Ναι. Και έγινε χθες από μένα έτοιμο προς την περιφέρεια και από την περιφέρεια προς την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να ξαναγίνει καινούργια ένταξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της ενότητας του Αρτεμισίου, του Δήμου Ιστιάς Διψού. Κατά συνέπεια, όλο αυτό καταλαβαίνετε επιταχύνει και τις χρηματοδοτήσεις και τις διαδικασίες με τις οποίες θα μπορούσε να εκτελεστεί το έργο. Το γεγονός ότι πέφτουν έτσι τόσο εύκολα οι γέφυρες. Κύριε Δήμαρχε, το γεγονός ότι πέφτουν τόσο εύκολα οι γέφυρες, ότι κόβονται στα δύο οι δρόμοι τόσο εύκολα, δεν ξέρω αν είναι, αν φταίει μόνο ο κακός μας ο καιρός ή αν θα έπρεπε και οι θύνοντες να συντηρούν. Σίγουρα δεν φταίει μόνο ο κακός μας ο καιρός. Η γέφυρα αυτή είναι μια πολύ κουρασμένη γέφυρα. Είναι άνω των 70 ετών, περίπου 70 ετών. Είναι κατοχική γέφυρα, το λέω έχοντας γνώση για την περίοδο στην οποία έχει κατασκευαστεί. Φανταστείτε ότι είναι μια γέφυρα στενή που μπορούσε να περνάει πάνω της ουσιαστικά μόνο ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, και περνάνε παιδιά από εκεί, περνάνε παιδιά καθημερινά από εκεί. Μάλιστα. Όλοι εμείς περνάμε από εκεί καθημερινά, περνούσαμε μάλλον. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά, θα λέγω ότι αυτή η γέφυρα έχει εξυπηρετήσει για γενιές και δεκαετίες την κοινωνία μας και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι οι ποσότητες των νερών, οι οποίες έπεσαν στην ενότητα του Αρτεμισίου και ειδικά στο βόρειο κομμάτι του, ήταν πρωτοφανείς και πρωτόγνωροι για μας. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.